και θα πάμε σωστά εκεί. Χρειάζεται διαιτητή στο ΣΑΠ, χρειάζεται διαιτητή σε όλα τα αθλήματα. Βέβαια και χρειάζεται διαιτητή. Ήταν πολύ ωραία αγώνη σήμερα. Κάναμε το αγώνισμα των μεγάλων αποστάσεων, 5 χιλιόμετρα, σε αυτό το καταπληκτικό χώρο εδώ στην Άφακτο. Και εύχομαι να συνεχιστεί αυτό, να γίνεται κάθε χρόνο μια γιορτή έτσι του αθλητισμού. Μια νέα διοργάνωση. Αρκετός κόσμος και νομίζω συμμετείχε και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ναι, μεγάλη μας τιμή. Είχαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια στον πρώτο διασυλλογικό μας αγώνα εδώ στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Είναι μια παρθενική εμφάνιση του ομίλου μας. Με πολλές δυσκολίες το καταφέραμε όμως και βάζουμε στοίχημα να καθιερωθεί και κάθε χρόνο να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πολύ ωραίος αγώνας. Ήταν ένας αγώνας 6 χιλιόμετρων μεγάλων αποστάσεων που λέμε, που είχε από όλες τις συνθήκες, πρίμα, καιρό, πλαϊνό, όρτσα. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε αρκετές συμμετοχές και ελπίζω του χρόνου να επαναληφθεί και να οι συμμετοχές να είναι ακόμα περισσότερες. Να είστε καλά. Κοιμηνικό Ταμείο και ο Δήμος Δαυπακτίας. Λογικό είναι, κάθε καινούργια προσπάθεια θέλει στήριγμα. Να συγχαρούμε τα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου για την πρωτοβουλία τους. Ό,τι επιχειρούν νεοσύστατος ο Σύλλογος, ό,τι επιχειρούν θα είμαστε δίπλα τους όσο μπορούμε, με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε φέτος από τα σωματεία αυτά στην όμορφη περιοχή του Γρυμπόβου. Από ό,τι είδατε είχαμε σύμμαχο και τον καιρό. Δεν τους ταλαιπωρούσαμε και αυτούς. Συμμετοχή από παγκόσμια πρωταθλήτρια, από ό,τι άκουσα εδώ, είχαμε μαστιμά. Να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά, μέχρι το γιατρό του αγώνα που είχε και ο θελός, ο κύριος Τηλιγάδας, κάθισε τόσες ώρες εδώ από το πρωί. Αν δεν βοηθούσαν όλοι από λίγο, δεν νομίζω ότι θα γινόταν αυτή η διοργάνωση.